Όχι απλώς το είδα, μου άρεσε και νομίζω ότι άρεσε σε όλους. Και είδες σκηνές μόνο, σκέψου να το δεις ολοκληρωμένο από εβδομάδα. Για την Δέσποινα Βανδύ, Έλενα, έχω να πω τούτο. Τι, γιατί ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό και αυτό που πρέπει να πεις. Είναι σοβαρό. Ότι όποτε και όπου εμφανίζεται, οι ανδρικές καρδιές χτυπάνε πιο δυνατά. Και γνωρίζοντας αρκετούς θαυμαστές της, οφείλω να ομολογήσω ότι ο χαρακτηρισμός μου είναι μετριοπαθής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Χρήστο, σε αυτόν τον κόσμο. Δέσποινα Βανδύ, επί σκηνής. Στη ζωή μου γενικότερα δεν είμαι από τους ανθρώπους που ρισκάρουν. Είμαι από τους ανθρώπους που αισθάνονται καλά όταν τα δύο τους πόδια βρίσκονται στη γη. Αλλά για τις ανάγκες της δουλειάς μου, κάποιες φορές πρέπει να υπερβαίνω τα όρια μου. Κάναμε ένα κλιπ πολύ ακριβό, μεγάλη παραγωγή, με τρεις μέρες γυρίσματα, με πολλές αντίξωες συνθήκες. Πάνω από το νερό, κάτω από το νερό, πάνω στον αέρα, με κρεμάσαν, με κάναν τα πάντα. Και τώρα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Να τραγουδάτε στη σκηνή και ο θεατής να τρώει, να πετάει λουλούδια ή να μην σας προσέχει, να καπνίζει. Να τρώει με ενοχλεί, αλλά δεν τρώει. Γιατί ξέρω ότι πολύ καλά την ώρα που βγαίνω εγώ μία η ώρα, αν φάει την ώρα έχει παχύνει. Οπότε είναι κομμένο το φαγητό, όχι αστειεύομαι. Τα λουλούδια δεν με ενοχλούν καθόλου. Με ενοχλούν όταν, εντάξει, συμβαίνει βέβαια στον χώρο που... βρισκόμαστε, πρωταγωνιστεί το αλκοόλ και πολλές φορές τις μικρές ώρες κάποιοι ίσως παρεκτρέπονται, έτσι. Αλλά όταν τα λουλούδια είναι μια ένδειξη θαυμασμού και αγάπης, γιατί να με ενοχλήσει καθόλου, την αντίον. Είναι μια δουλειά η φετινή που θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά ο Φωκάς, ο Ευαγγελινός, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για τρίτη χρονιά, δεν κάνω λάθος, έχει ξεπεράσει και αυτό στον εαυτό του. Έχουμε κάνει φανταστικά πράγματα στο Rex. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πάντα μαζί, αλλά η Δέσποινα είναι καταπληκτικό το ότι είναι σαν μωρό. Όταν πρώτο ξεκινάμε να συζητήσουμε για την καινούργια σεζόν, για την καινούργια δουλειά, λέει, έλα πες μου, τι έχεις σκεφτεί, να σου πω και εγώ τι έχουμε σκεφτεί και περνάμε καταπληκτικά. Σαφώς έχει άποψη για αυτό που συμβαίνει και αυτό είναι που μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, γιατί μπορώ και όχι μόνο συζητάω αυτό, αλλά και το εξελίσσω και με τη Δέσποινα, και μόνο συνεργάζομαι. Αλλά πιο πολύ είναι το πιο σημαντικό είναι το ότι αυτό που κάνει ξέρει να το κάνει και να το υποστηρίζει και να μπαίνει πολύ εύκολα και απλά σε ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι σε πανικό πάντα για να πηγαίνουν τα πράγματα καλά γιατί είναι και τα τεχνικά μέσα. Ξεχνάει η Δέσποινα καμιά φορά και σταματάει και λέει, το ξέχασα. Δεν μπορώ να τον σηκώσω. Θα σταματήσεις τώρα. Δοκίμασε να τραγουδήσεις, κύριε, εντάξει. Για το Φίβο δεν ξέρω τι να πω. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Του αξίζει βέβαια να μιλάω για αυτόν, γιατί είναι μοναδικός αυτό που κάνει. Είναι
φοβερό ταλέντο. Είναι τόσο νέος άνθρωπος και κάνει τόσο προχωρημένα πράγματα. Είναι εκπληκτικός. Μ' αρέσει γιατί ο Φίβος είναι πάντα δύο βήματα μπροστά και με τραβάει σε αυτό το πράγμα που κάνει. Χωρίς εμένα θα δούμε πόσο μπορεί η καρδιά σου να αντέξει. Χωρίς εμένα ο πόνος πραγματικά θα χειροτερεύσει. Χωρίς εμένα θα χάσεις και το μυαλό σου, μη το ρισκάρεις. Στο ξαναλέγω είναι το γιατρικό που πρέπει να πάρει. Μιλάω αρκετά στο τηλέφωνο. Συναντώ φίλους, ψιλογυμνάζομαι, τρέχω πολύ. Σε μια πιο ήσυχη φάση της ζωής μου θα πάρω και μερικά κιλά γιατί όλα είναι χαλαρά. Αλλά σε τέτοιες στιγμές τρέχω συνεχώς, φροντίζω τη διατροφή μου και το σώμα μου για να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Τις γιορτινές μέρες σας μελαγχολούν? Χριστούγεννα καθόλου, ποτέ και για τίποτε. Ίσα που νιώθω ένα φοβερό αίσθημα εφορίας, είναι όλα τόσο γιορτινά, δηλαδή πρέπει μάλλον να είσαι προβληματικός άνθρωπος για να σε μελαγχολούν τα Χριστούγεννα, εκτός κι αν είσαι μόνος σου. Τότε ναι, μάλλον υπάρχει λόγος να σε μελαγχολούν. Αληθινό δέντρο ή ψεύτικο? Να σου πω, ντρέπομαι τώρα αυτό που θα το πω, αλλά παίρνω αληθινό. Γιατί μου έχουν πει ότι αυτά τα αληθινά τα δέντρα κόβονται, μάλλον τα φυτεύουν και μεγαλώνουν για το συγκεκριμένο σκοπό. Και έτσι χωρίς ενοχές, στημένο λίγο βέβαια, αλλά παίρνω αληθινό, μου αρέσει περισσότερο. Τον ναι. Άγιο Βασίλη, ναι. Τι θα του ζητούσατε για τη Δέσποινα τη Βανδύ? Αχ, έχω πολύ καιρό να σκεφτώ τι να ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη. Τώρα θα ήθελα να παγώσουν, να κάνω έτσι, να παγώσουν τα πάντα, να φύγω μία εβδομάδα και εμένα έτσι να ξαναγυρίσω και να είναι όλα έτοιμα.